face to face μαζί σας. Σήμερα καλεσμένο έχουμε τον αγγειολόγο, αγγειοχειρουργό, τον κύριο Χαράλαμπο Ηλία. Τι κάνετε, κύριε Ηλία? Ηλίας είναι το επιθετό. Ηλίας, να το διευκρινίσουμε αυτό. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή face to face. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είστε καλά? Σήμερα έχουμε να μιλήσουμε για πολλά αγγειολογικά, αγγειοφλεβικά προβλήματα υπάρχουν. Έχετε κάνει μετακπαίδευση Γερμανία και Αγγλία, ό,τι πιο ειδικό. Και κάνετε μια πολύ σπουδαία τεχνική, την τεχνική μόκα. Πάμε όμως step by step, ξεκινώντας να ρωτήσουμε τι ακριβώς είναι οι φλέβες και τη λειτουργία τους. Οι φλέβες, όπως καταλαβαίνουμε και γνωρίζουμε, είναι ένα σύστημα αγγείων τα οποία επιστρέφουν το αίμα στην καρδιά. Αυτός είναι ο κύριος ρόλος και γι' αυτό και οι φλεβικές παθήσεις, κυρίως και η κυρσή και η φλεβική ανεπάρκεια, κυρίως αποτελούν και το τίμημα της όρθιας τάσης του ανθρώπου. Mm-hmm. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και γιατροί, οι οποίοι είχαν μελετήσει την πάθηση. Οπότε γι' αυτό το παρατηρούμε κυρίως στο ανθρώπινο είδος την πάθηση αυτή. Διευκρινίσουμε ότι μιλάμε για φλεβικές παθήσεις κάτω άκρων. Γιατί φυσικά έχουμε φλέβες όλο το σώμα μας, αλλά έχουμε σήμερα παντού, θα μιλήσουμε για παθήσεις κάτω άκρων. Οι οποίες είναι και περισσότερο αυτές που επηρεάζονται από την όρθια στάση, από τη βαρύτητα, από την. Και διάφορες άλλες αιτίες όπως θα δούμε, η εγκυμοσύνη, οι ορμόνες, φάρμακα. Και τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και πολύ καθιστική ζωή, καθόμαστε πάνε μπροστά σε έναν υπολογιστή και άντρες και γυναίκες. Ακριβώς. Ενώ είναι μια. Θα μιλήσουμε για τις παθήσεις. Πάμε να μιλήσουμε για τη χρόνια φλεβική. Θέλετε να πείτε κάτι, να συμπληρώσετε κάτι? Σε αυτό ότι κυρίως το πρόβλημα υφίσταται στη φλεβική ανεπάρκεια σε 20% των περιπτώσεων των ασθενών στην έλλειψη βαλβίδων της κοιλιάς. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 10 χρόνια το έχουμε διαπιστώσει, γιατί είναι περίεργο που βλέπουμε ανθρώπους 20 χρονών, 25 χρονών, όπως θα δούμε και αργότερα σε περιπτώσεις. Σε φωτογραφίες, έχουμε πολύ φωτογραφικό. Να έχουν φλεβική ανεπάρκεια και κυρσούς, να είναι αδύνατοι, να είναι ας πούμε και άντρες, που δεν είναι μόνο των γυναικών πάθηση. Τι σημαίνει όμως και να έχουν τέτοιο πρόβλημα. Έχουν πρόβλημα με τη βαλβίδα, τι εννοείται? Σημαίνει ότι ένα ποσοστό περίπου 20% γεννιέται χωρίς τις βαλβίδες αυτές ή με κάποια δυσπλασία των βαλβίδων αυτών στην κοιλιά που ρυθμίζουν την επαναφορά του αίματος. Γιατί αυτές είναι που ρυθμίζουν την επαναφορά. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, αφού λοιπόν δεν υπάρχουν, βλέπουν τους ανθρώπους αυτούς να έχουν διατεταμένους κυρσούς, μεγάλο πρόβλημα φλεβικό, χωρίς να είναι ούτε παχύσαρκοι ούτε ηλικιωμένοι. Πώς μπορεί να διαγνωστεί, δηλαδή προκαταβολικά πρέπει κάποιος να πάει να κάνει μια εξέταση και να πει. Πρέπει να κάνεις αυτή την εξέταση και να δεις αν έχεις πρόβλημα με τη βαλβίδα. Υπάρχει εξέταση ειδική που γίνεται, ένα ειδικό έχρωμο υπερηχογράφημα, το γνωστό τρίπλεξ που κάνουμε από εξειδικευμένο γιατρό, όπου θα μας αναδείξει το πρόβλημα. Μάλιστα. Πάμε να μιλήσουμε για την πάθηση. Τι ακριβώς είναι λοιπόν η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια? Είναι αυτή η αδυναμία των βαλβίδων να λειτουργήσουν σωστά, η χαλάρωσή τους και η διάταση του φλεβικού συστήματος λόγω της συσσόρευσης του αίματος στα κάτω άκρα. Αυτό είναι έτσι με απλά λόγια, όπως το είπα, η αρχή της φλεβικής ανεπάρκειας, το οποίο κατά κύριο λόγο έχει γενετική προδιάθεση και μετά κληρονομική. Δεν είναι απαραίτητο, οπότε υπάρχει δηλαδή, και κληρονομικότητα. Υπάρχει κληρονομικότητα, αλλά είναι ίσως μικρότερη. Γι' αυτό μπορεί να το έχουν τα παιδιά, να μην το έχουν οι γονείς. Είναι πολύ παράξενο φαίνεται, αλλά το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην καθημερινή πράξη. Τώρα, κύριε Ηλία. Άρα, λοιπόν, κύριε αιτία είναι γενετική προδιάθεση. Γενετική. Και μετά είναι και άλλοι παράγοντες. Σωστά. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που προδιαθέτουν ότι έχει κάποιος αυτή την πάθηση? Δηλαδή, κύριε Ηλία, θα οδηγήσουν στο ιατρείο σας, ποια χαρακτηριστικά θα παραπονεθούν? Στα πρώτα στάδια βλέπουμε ότι συνήθως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα συμπτώματα, παρά μόνο ένα μικρό είδημα μπορεί να υπάρχει στο πόδι ή κάποιες μικρές φλέβες σπασμένες γύρω από τον αστράγαλο, και αυτό είναι το στάδιο 1, το οποίο είναι και υποκλινικό. Μετά, στο στάδιο 2, βλέπουμε ότι αρχίζουν και διαγράφονται οι φλέβες και εκεί πλέον τα συμπτώματα γίνονται πιο έντονα, με καυσαλγίες, με πόνο, με μούδιασμα στο πόδι, κράμπες. Και συνεχεία, όσο προχωράμε βέβαια, στάδιο 3, 4 και 5. Είναι πολύ βαριά. Οπότε και να ξεκαθαρίσουμε, είναι 5 τα στάδια. Κατά κύριο λόγο είναι 5. Καλό είναι να κάνει κάποιος κάτι από το πρώτο στάδιο για να μην φτάσει στο δεύτερο, ή απλώς λέτε προχωράτε όταν φτάσει στο δεύτερο, τρίτο ξανά έλα στο γιατρό? Συντηρητικά πάμε στην αρχή. Ωραία. Δεν πάμε κατευθείαν να κάνουμε κάποια επέμβαση. Mm-hmm. Και πάντα ξεκινάμε μάλλον με ελαστικές κάλτσες και κάποια φλεβοτονικά φάρμακα και συνεχίζουμε με δραστηριότητα, αθλητική, γυμναστική. Και όταν ας πούμε η κατάσταση είναι μία αναστρέψη, τότε θα οδηγηθούμε στην επέμβαση. Η οποία να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν γίνεται ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει και ο κόσμος. Mm-hmm. Είναι πολλά χρόνια τώρα που δεν γίνεται ανοιχτό χειρουργείο στην αντιμετώπιση των κυρσών. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι η πρώτη επέμβαση ενδοαυλική αντιμετώπιση έχει γίνει από το 2000 στις ΗΠΑ
και στη Γερμανία ταυτόχρονα και τα τελευταία 6 χρόνια περίπου γίνεται και υπάρχει εξέλιξη για την οποία θα μιλήσουμε, η νέα τεχνική αυτή με το κλαριβέν, η οποία έρχεται όχι να καταργήσει, γιατί καμία μέθοδο δεν καταργούμε. Απλώς να βελτιώσει, έχει να βελτιώσει ακόμα κάποια πράγματα σε μια κατηγορία ασθενών που ίσως να μην μπορούσε να γίνει με τις προηγούμενες μεθόδους. Βέβαια. Το λέιζερ που είναι συγκεκριμένα και ραδιοσυχνότητες. Άρα λοιπόν έχετε να βελτιώσει κάτι και να βοηθήσει μια κατηγορία ανθρώπων, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30%, μπορεί να είναι και παραπάνω όσο εξελίσσεται, οι οποίοι μέχρι τώρα ίσως να μην μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με τις ήδη υπάρχουσες μεθόδους. Η ανοιχτή μέθοδος, να σας πω. Οπότε δεν είναι μόνο καλύτερη μέθοδος, είναι και μια λύση για περίπου ένα μεγάλο ποσοστό περιστατικών, τα οποία δεν είχαν λύση καν. Που δεν μπορούσαν να βρουν λύση, παρά μόνο να οδηγηθούν ή στο ανοιχτό χειρουργείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο που μας λέτε. Ή στο ανοιχτό χειρουργείο που δεν θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε με τις ήδη υπάρχουσες ενδοσκοπικές μέθοδους. Ή να παραμείνουν όπως είναι και να υποφέρουν. Σωστά. Φορώντας συνέχεια κάλτσες και παίρνοντας συνέχεια φάρμακα. Τώρα, πώς εκφράζεται η συγκεκριμένη πάθηση, η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια? Θα μπορούσαμε, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να δούμε και κάποιες. Έχουμε, για έχουμε να και δείξουμε και στον κόσμο που μας βλέπει, ότι θα εκφραστεί με αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ σε μια γυναίκα η οποία είναι περίπου 50 χρονών. 50 χρονών, φαίνεται έτσι. 50 χρονών, oh. Ίσως και λιγότερο να είναι στην ηλικία και με αυτή τη διάταση. Τα έχει αφήσει τα πόδια της, τα παραμέλησε λιγάκι, αρκετά, φαίνεται. Και φοβούμενοι τις ανοιχτές αιματηρές και επώδυνες μεθόδους. Έτσι λοιπόν εκδηλώνεται με αυτή την εικόνα που βλέπετε. Είναι σαφέστατη εικόνα. Βλέπετε και η υπέρχρωση κάτω άκρων, δηλαδή ότι η αλλαγή του χρώματος, γιατί σταδιακά έχουμε και τροφικές αλλοιώσεις στο δέρμα. Mm-hmm. Που εκεί αρχίζει να γίνεται αντίστροφη μέτρηση για το να μας δημιουργηθεί και κάποιο έλκος μελλοντικά. Θρομβοφλεβίτιδες μπορεί να συμβούν όπως εδώ. Εδώ συγκεκριμένα είναι μια γυναίκα πάλι, η οποία έχει πάθει μια θρόμβωση στους κυρσούς αυτούς που είχε στη γάμπα. Ευτυχώς ήταν εξωτερική η θρόμβωση και όχι εσωτερική. Και έτσι αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, όπως βλέπετε, λίγες εβδομάδες μετά. Και επίσης άλλο ένα σύμπτωμα που είναι ύπουλο. Πολύ και μεγάλη διαφορά όμως βλέπουμε, έτσι, το πριν και το μετά. Καμία σχέση. Λες και είναι άλλο πόδι. Είναι μέθοδος η οποία είναι ενδοσκοπική, είναι ανώδυνη και προσφέρει και πολύ ψηλό αισθητικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Επίσης ένα άλλο σύμπτωμα σημαντικό είναι το βράδυ να μην μπορεί ο ασθενής να βάλει τα πόδια του πουθενά. Από το κάψιμο και από την ανησυχία. Το σύνδρομο ανήσυχων άκρων μπορεί να δημιουργήσει η φλεβική ανεπάρκεια. Βέβαια. Καταρχήν και ψυχολογικά, μια γυναίκα, όταν το πόδι της είναι έτσι, βάζει παντελόνια, δεν θέλει να εμφανιστεί με μαγιό το καλοκαίρι, δημιουργεί και κάποιο κόμπλεξ. Και μετά υπάρχει ένας φαύλος κύκλος, όπου να μην θέλει να γυμναστεί κανείς, να μην θέλει να αναλάβει δραστηριότητες, οτιδήποτε φυσικές δραστηριότητες που θα βοηθούσαν την επαναφορά του αίματος. Η διάγνωση είναι πολύ απλή να την κάνουμε σήμερα, πέρα από την κλινική εικόνα. Και η λύση είναι απλή. Έτσι όπως λέτε, άλλωστε και η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Η λύση έχει γίνει πάρα πολύ απλή, γιατί πέρασαν και πολλά χρόνια, 10 χρόνια ενασχόλησης με τις ενδοσκοπικές μεθόδους. Φανταστείτε ότι εδώ και 10 χρόνια έχω να κάνω την επέμβαση με τον ανοιχτό τρόπο. Mm-hmm. Που είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείς πάντα να εξελίσσεις την επιστήμη. Πρέπει να την εξελίσσουμε, να μην έχουμε παροπίδες. Γιατί είναι κακό η ιατρική κοινότητα να έχει παροπίδες και να μην αναπτύσσει τις νέες τεχνικές. Αλλιώς δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Σίγουρα. Ευτυχώς στην Ελλάδα βλέπουμε ότι όλο και αναζητούν οι Έλληνες γιατροί μια καινούργια τεχνική και πειραματίζονται και δοκιμάζονται και υπάρχει και λύση. Τώρα, θέλετε να μας πείτε λίγο τι ακριβώς είναι η κυρσή? Η κυρσή είναι ακριβώς η χαλάρωση που είδαμε και πριν στις εικόνες των φλεβών, έτσι ώστε να έχουν πεταχθεί προς τα έξω και οι οποίοι να αυξάνουν τη θερμοκρασία του ποδιού, να κάνουν κράμπες, να κάνουν τα συμπτώματα που είπαμε, δηλαδή τις καυσαλγίες. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ είναι μια μέτρια κατάσταση ενός άντρα. Δεν θεωρείται αυτό προχωρημένο στάδιο που βλέπετε, είναι ένα μεσαίο στάδιο, το οποίο αντιμετωπίστηκε και αυτό με την τεχνική, με το κλαριβέιν, όπου μάλιστα και χωρίς να χρειαστεί και καθόλου τοπική αναισθησία. Αυτό που βλέπουμε, ήθελα να τονίσω, ότι δεν είναι η φλέβα που ανεπαρκεί. Mm-hmm. Η φλέβα που ανεπαρκεί, όπου ονομάζεται μείζωνα σαφηνή, είναι αυτή η οποία ανεβάζει το αίμα στην καρδιά, ξεκινάει από τον αστράγαλο και φτάνει μέχρι περίπου τη μοιραία περιοχή. Δηλαδή διατρέχει ένα μήκος αρκετά μεγάλο, που αναλόγως το ύψος του ανθρώπου μπορεί να φτάσει και ένα μέτρο και παραπάνω. Και αυτά που βλέπουμε είναι τα παρακλάδια της. Αυτό θέλω να τονίσω, ότι η κυρσή δεν είναι το πρόβλημα. Η κυρσή είναι το αποτέλεσμα του προβλήματος, που είναι η ανεπάρκεια της εσωτερικής φλέβας, της σαφηνούς. Και έχουμε και μείζωνα και λάσωνα. Η μία είναι μπροστά στο μυρό, η άλλη είναι πίσω από το γόνατο.
Μάλιστα. Συνήθως να... βλέπουμε πίσω από το γόνατο, γίνεται και... πολύ πιο. Όπως και εδώ βλέπουμε. Ναι, γιατί αυτή... ταλαιπωρείται πιο πολύ εκείνη η φλέβα. Εκεί είναι, είναι πιο κρυφή αυτή η ελάσσος αφήνιση, όπως λέγεται, mm-hmm. είναι πίσω από το γόνατο. Ίσως και από τις κάμψεις του ποδιού πιέζεται περισσότερο, αλλά και κρύβεται περισσότερο. Μάλιστα. Και είναι και πιο δύσκολη στην αντιμετώπιση. Σε καμία περίπτωση πάντως. Και οι δύο φλέβες δεν είναι καλό να αναζητεί ο αγιοχειρουργός την ανοιχτή μέθοδο. Όταν πλέον έχουμε γυρίσει σελίδα στο κομμάτι αυτό και υπάρχουν πάνω από 100.000 αυτή τη στιγμή περιστατικά παγκοσμίως. Και σίγουρα περισσότερο γυναίκες. Αναλογικά, γυναίκες με άντρες. Ποια είναι η αναλογία, κύριε Ηλία? Η αναλογία, κύριε Ζάθα, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο. Κοντεύει να φτάσει περίπου, κοντεύει να φτάσει περίπου το 50-50. Αν με ρωτάγατε... Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες έχουν πιο πολύ... Ακριβώς. Αυτό νομίζαμε. Ναι. Όμως, αν δείτε και από, αλλά και από προσωπική έτσι, μελέτη και έρευνα, αλλά και κυρίως από το, στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, από μελέτες που έχουν γίνει, έχουν φτάσει περίπου να εξισώνουν τα δύο φύλλα. Βέβαια, εδώ στην Ελλάδα δεν θα μπορούσα να το πω με τέτοια προσέγγιση. Θα έλεγα ότι είναι περίπου 6-4. Έξι προς τέσσερα. Γιατί η εγκυμοσύνη και οι ορμόνες της εγκυμοσύνης που παράγονται και διάφοροι. Και πάλι όμως 40% στους άντρες είναι πολύ περισσότερο. Ίσως βλέπουμε πολύ περισσότερο οι γυναίκες, γιατί τους απασχολεί και το αισθητικό κομμάτι. Και βλέπουμε ακριβώς. περισσότερο σε ένα ιατρείο ενός αγκιοχειρουργού, βλέπουμε περισσότερο γυναίκες. Περισσότερο γυναίκες. Οι άντρες δυσκολεύονται να έρθουν. Και τις τρίχες δεν τους ενδιαφέρει τόσο η τριχοφία. Δυσκολεύονται. Και έρχονται στα πολύ προχωρημένα στάδια. Ακριβώς. Όταν φτάνει το πόδι έχει φτάσει σε μια αναστρέψιμη κατάσταση. Και, αλλά στο εξωτερικό όμως μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση που τα ποσοστά στην Αγγλία π.χ. Mm-hmm. που ήταν 50-50, γιατί και εκεί οι άντρες ήταν πιο ευαισθητοποιημένοι στο πρόβλημα και πήγαιναν αμέσως. Γιατί είναι μια πάθηση που υποφέρει ο άλλος γι' αυτό. Λοιπόν, να μας πείτε λιγάκι πού οφείλεται η υπέρχρωση του δέρματος στη χρόνια ανεπάρκεια. Υπέρχρωση. Φλεβική ανεπάρκεια. Υπέρχρωση η οποία στην αρχή μπορεί να μην της δώσουμε μεγάλη σημασία, γιατί μπορεί να οφείλεται σε κάποια φάρμακα που μπορεί να παίρνει ο ασθενής, όπως είναι τα αντιπερτασικά. Και εδώ θα μπορούσα να σας δείξω κιόλας έτσι περιπτώσεις με υπέρχρωση, όπως εδώ μια περίπτωση μιας πολύ νέας γυναίκας, 39 χρονών, η οποία βλέπετε τι μεγάλο έξεμα έχει κάνει στο πόδι της, λόγω της ανεπάρκειας. Είναι αυτή η αναπόθεση σιδήρου που γίνεται από τα αγγεία και από τις μικρές φλέβες που σπάνε κάτω από το βάρος της επαναφοράς του αίματος, το οποίο δεν μπορεί να πάει στην καρδιά με ευκολία. Έτσι λοιπόν εκεί ο σίδηρος του αίματος πάει να αποτίθεται, βάφει τους ιστούς καφέ και βλέπουμε αυτό το... Τόσο πολύ. Και στο τέλος αυτό αρχίζει και το ξηρότητα το δέρμα. Μπορεί μετά να αρχίσει να τρέχει και υγρό, να ανοίξει όπως εδώ. Και εδώ είναι ένας άντρας νέος. Αυτό το βλέπουμε περισσότερο σε μεγάλες ηλικίες ή και εδώ. Δηλαδή αυτό το πόδι εδώ είναι ηλικία, αν θυμάστε. Ναι, εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι περίπου 39 με 40 ετών και μάλιστα και αδύνατος, με τρομερή υπέρχρωση. Να δούμε και το αποτέλεσμα, πώς βελτιώθηκε. Και βλάβη του δέρματος. Wow. Εδώ είναι η επούλωση του ποδιού mm-hmm. που έγινε μετά την επέμβαση την ενδοσκοπική. Πήγε πάρα πολύ καλά και μπόρεσε μετά να δουλέψει και να καθημερινά, να στέκεται όρθιος. Γιατί είχε μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Ήταν το πόδι του επί 6-7 μήνες περίπου με το άτομο αυτό έλκος. Μάλιστα. Δεν είναι δερματικό πρόβλημα αυτό, ήθελα να τονίσουμε πολλές φορές. Και κάποιοι συνάδελφοι που το αντιμετωπίζουν σε πρώτη φάση, σε πρωτοβάθμια μορφή, θα νομίσουν ότι είναι δερματικό. Η βασικότερη αιτία όμως είναι η ανεπάρχεια που οφείλεται και στις μεγάλες φλέβες, αλλά και στις μικρές φλέβες, στις διατητρώσεις που τις λέμε, mm-hmm. που είναι κάτω από το έλκος. Τώρα, η ανεπάρχεια αντιμετωπίζεται. Πώς αντιμετωπίζετε με το πρόβλημα, αλλά αντιμετωπίζετε παράλληλα και ανεπάρκεια, δηλαδή ξαφνικά οι φλέβες αρχίζουν και κάνουν παμπέμα ή... Τι γίνεται, με τη μέθοδο που θα περιγράφουμε και λέμε ότι δεν αφαιρούμε τη φλέβα όπως γινόταν με την κλασική μέθοδο, mm-hmm. απλά η φλέβα συγκλίνεται. Γίνεται σύγκληση αυτής σε όλο το μήκος της, έτσι λοιπόν σταματάει το αίμα να γυρίζει προς τα πίσω και ταυτόχρονα η σύγκληση αυτή επιτυχάνεται με έναν ειδικό καθετήρα, ο οποίος περιστρέφεται και καταστρέφει εσωτερικά το ενδοθήλιο και ταυτόχρονη έγχυση σκληρυντικού υγρού. Μάλιστα, οπότε είναι ταυτόχρονα αυτές οι δύο τεχνίες γίνονται μαζί. Mm-hmm. Και προσφέρουν. Πάμε να δούμε και τα φλεβικά έλκη, τα οποία είναι άσχημα μένει σαν εικόνα, να δούμε και τις φώτο, γιατί να μιλήσουμε για όλες τις παθήσεις κάτω άκρου και να μας πείτε αναλυτικά πώς γίνεται η συγκεκριμένη μέθοδος. Τι βλέπουμε εδώ, να δούμε λίγο τις φώτο. Φλεβικά έλκη. Τα φλεβικά έλκη είναι το τελευταίο στάδιο της ανεπάρχειας που φτάνει, δηλαδή το έκτο στάδιο θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μετά πλέον ίσως περνάμε σε ένα φαύλο κύκλο mm-hmm. που αν το έξεμα γίνει τόσο μεγάλο
και το πόδι κάνει, δημιουργήσει έλκος, ίσως μετά δύσκολα μπορέσουμε να το διορθώσουμε. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε να διορθώσουμε την ανεπάρκεια και σίγουρα θα βοηθηθεί και θα κλείσει και το έλκος σε ποσοστό πάνω από 90%. Όμως, αν το έξεμα αυτό ενεπλακεί μετά και επιπλακεί με άλλες παθήσεις του δέρματος, ίσως να μην μπορέσουμε και να το επουλώσουμε. Είναι αρκετά δύσκολο. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι πριν, έτσι. Αυτή είναι η περίπτωση που βλέπαμε. Μάλιστα. Με μεγάλη, μεγάλη υπέρχωση. Βλέπουμε ότι μέσα σε 5 μήνες, που είναι εδώ το follow-up στον ασθενή, βλέπουμε ότι το πόδι του φυσικά ξεπρίστηκε, τα συμπτώματα μειώθηκαν και βλέπουμε ότι ακόμα και η υπέρχρωση σε ένα μεγάλο βαθμό μειώθηκε. Όμως, εδώ είναι το δύσκολο κομμάτι, επειδή το δέρμα έχει ποτιστεί από την αιμοσιδηρίνη, από το σίδερο του αίματος, mm-hmm. ίσως και να μην φύγει ποτέ μετά αυτή η υπέρχρωση. Γι' αυτό θέλω να επιστήσουμε την προσοχή εδώ στους ασθενείς και ειδικά στις γυναίκες, ότι η υπέρχουση αυτή θα είναι δύσκολο μετά να φύγει. Τώρα, η μέθοδος που χρησιμοποιούμε εδώ είναι η ΜΟΚΑ, η συγκεκριμένη μέθοδος, έτσι. Είναι η μέθοδος αυτή η οποία ξεκίνησε πριν 5 χρόνια από την Αμερική. Mm-hmm. Την παρουσιάσατε και στο συνέδριο του 2010, έτσι δεν είναι? Παρουσιάσαμε το 10ο συνέδριο αγκιοχειρουργικής. Παρουσιάσα τις ενδοσκοπικές μεθόδους που μέχρι το 2010 που είχαμε, mm-hmm. οι οποίες είχαν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα και ήταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα που μπορέσαμε να έχουμε και μεγάλη σειρά ασθενών. Γιατί έχει σημασία να έχει και μεγάλη σειρά ασθενών και καλά αποτελέσματα. Το πριν και μετά, και να δείτε μετά από 3 χρόνια, μετά από 5 χρόνια, τι ακριβώς. Και τη διάρκεια των μεθόδων αυτών. Η διάρκεια είναι σημαντική. Και ή να μην πηγαίνεις και ξαναπηγαίνεις για μια τεχνική που κρατάει μόνο 1 χρόνο η λύση της. Τώρα, ποιες είναι οι επιπλοκές στη χρόνια ανεπάρκεια, φλεβική ανεπάρκεια? Είναι αυτές που αναφέραμε, mm-hmm. με πιο επώδυνη και δύσκολη την δημιουργία άτονων ελκών, αλλά και η θρόμβωση επίσης είναι μια επιπλοκή η οποία είναι δύσκολη, πονάει πάρα πολύ και ας είναι εξωτερική θρόμβωση στους χυρσούς, και εάν περάσει από το εξωτερικό σύστημα στο εσωτερικό, στο εντοβάθι, μέσω διατητρωσών, μέσω που επικοινωνούν τα δύο συστήματα, ή μέσω της βαλβίδας της μοιραίας ή της άλλης που είναι της υγνιακής πίσω από το γόνατο και περάσει στο εντοβάθι, μπορεί να μας κάνει και εμβολή πνευμονική. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Είναι πιο σπάνια περίπτωση, αλλά το έχουμε δει και υπάρχει. Η δε θρομβοφλεβίτιδα, που είναι φλεγμονή των γυρσών, πονάει πάρα πολύ. Και ο ασθενής και εδώ θα χρειαστεί αντιπηκτικά για ένα διάστημα 1 μηνός. Η τεχνική που συζητάμε και η οποία είναι, είχα και τη χαρά. Έχουμε και φώτο να τις βλέπουμε κιόλας, να μας εξηγείτε τι βλέπουμε. Και μπορούμε να δούμε και ένα βίντεο, που μπορούμε να δείξουμε κιόλας πώς λειτουργεί η μέθοδος αυτή στον ασθενή. Ωραία, δείξουμε τις φώτο πρώτα και μετά το βίντεο. Και εδώ έχουμε πάλι σε νέον άνθρωπο, και μάλιστα πάλι εδώ έχουμε άντρα. Όσο και αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι το γυναικών πάθηση. Και εδώ βλέπουμε άλλη μια περίπτωση ενός νέου άντρα, ο οποίος ήταν και παχύσαρκος τότε, γιατί μετά δυνάτησε και ξεπρίστηκε και το πόδι του βέβαια. Και βλέπουμε εδώ και την υπέρχρωση. Βλέπουμε και τους χυρσούς που έχει σε όλο το μήκος. Από τις πολύ δύσκολες περιπτώσεις και βαριές. Φυσικά θα θέλω να πω ότι εκτός από την διόρθωση της αφινούς φλέβας με το καθετήρα Clarivane και με την τεχνική αυτή, πάντα συμπληρώνω και με φλεβεκτομές. Πρέπει δηλαδή να αφαιρεθούν οι φλέβες αυτές οι εξωτερικές. Εδώ τι ηλικία είναι το συγκεκριμένο? Εδώ είναι 49 χρόνια. 49. Γυναίκα. Πάντως βλέπουμε νεαρές ηλικίες. Δεν είναι δηλαδή 80 που περιμένουμε να δούμε, 70-80. Βλέπουμε Όχι. ότι οι παθήσεις αυτές υπάρχουν και σε πιο νεαρή ηλικία. Είναι σε νέους ασθενείς, όπως σας είπα. Και μάλιστα και είναι και πιο βαριές οι περιπτώσεις αυτές στους νέους. Γιατί είναι γενετής. Έχουν γεννηθεί έτσι δηλαδή με το πρόβλημα. Όπως και εδώ. Πολύ μεγάλες οι φλέβες. Όπως και εδώ βλέπετε έναν άντρα 45 ετών, ο οποίος και εκείνος είναι αδύνατος, δεν είναι, έχει περιτά κιλά. Και βλέπετε πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει στο ένα πόδι και στο άλλο πόδι μετά. Το διορθώθηκε μετά από ένα διάστημα 2 μηνών. Εδώ, όπως και σε όλες τις περιπτώσεις, πάντα συμπληρώνουμε την ενδοσκοπική μέθοδο και με φλεβεκτομές. Δηλαδή πρέπει να αφαιρέσουμε τις φλέβες εξωτερικές για να έχουμε και καλό αισθητικό αποτέλεσμα. Πόση ώρα κρατάει όλη αυτή η διαδικασία? Η επέμβαση αυτή, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία, μπορούμε δηλαδή ακόμα και να καταργήσουμε τελείως και τη μέθη που κάναμε μέχρι τώρα στις άλλες ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Οπότε αν έχουν ενδείξεις λόγω υγείας αυτά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε να το κάνουμε και με τοπικό πλέον. Και με τοπική αναισθησία, γιατί δεν χρειάζεται την ειδική αυτή αναισθησία, τιούμεσεν όπως τη λέμε, που κάναμε και στις άλλες μεθόδους. Κρατάει περίπου γύρω 45 λεπτά, αναλόγως με το πρόβλημα. Μπορεί και πιο γρήγορη να γίνει, από 30 λεπτά έως μέσω ενός 45. Στις πολύ βαριές περιπτώσεις όμως που είδατε μερικές εδώ, μπορεί να κρατήσει και 1 ώρα και 1,5. Γιατί πρέπει να καθαρίσουμε και τους χυρσούς, τους εξωτερικούς που χαλάνε το δέρμα. Και ταυτόχρονα κάνουμε και σκληροθεραπεία.
ταυτόχρονα στην επέμβαση μπορούμε να κάνουμε και σκιοθεραπεία με αφρό. Την ίδια δεδομένη στιγμή. Την ίδια στιγμή μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι ώστε να κάνουμε δηλαδή τρεις τεχνικές σε μία για να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα όμως, αυτά που θα παραπονεθεί ο ασθενής, εκτός από εμφανισιακά, είπατε ότι είναι, επειδή είναι εσωτερικό, μπορεί να έχουν πόνο, τι άλλο. Ποια είναι τα συμπτώματα αυτά που θα οδηγήσουν τον ασθενή στο ιατρείο σας? Εκτός από τα συμπτώματα που είναι, ξέρετε, το πρίξιμο, το κάψιμο, ο πόνος, οι κράμπες, ένα άλλο σύμπτωμα είναι, πως είπαμε, και τη νύχτα να μην μπορεί να ηρεμήσουν τα πόδια, να είναι τόσο μεγάλη η καυσαργία και η ανησυχία που να μην μπορεί να κοιμηθεί. Είναι πολύ άσχημο αυτό, να βασανίζει τόσο πολύ τον ασθενή και ειδικά το βράδυ. Να αναζητά συνέχεια κρύο, να βγάζει τα πόδια του ακόμα και έξω από τα σεντόνια το βράδυ. Δεν μπορεί να ηρεμήσει και να περνάνε 2 και 3 ώρες μέχρι να κοιμηθεί. Είναι λίγο ύπουλο το σύμπτωμα αυτό και θέλει ιδιαίτερο ψάξιμο, γιατί δεν φαίνεται τίποτα εξωτερικά. Και το βλέπεις με ένα καλό υπέρηχο. Σωστά. Τώρα έχουμε και κάποιες άλλες φώτο και να δείξουμε και το βιντεάκι που αναφερθήκατε, για να μας το αναλύσετε κιόλας. Εδώ τι βλέπουμε? Εδώ επίσης βλέπουμε σε ένα αδύνατο ασθενή μία ανεπάρκεια φλεβική με κυρσούς εξωτερικούς. Εδώ είναι η πίσω φλέβα που λέγαμε. Μια άλλη περίπτωση πάλι νέας γυναίκας, η οποία έχει την ανεπάρκεια της ελάσσονος αφινούς και αυτή διορθώθηκε με πολύ καλό τρόπο και έχει πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα εδώ και 4-4,5 χρόνια περίπου. Ομοίως και εδώ έτσι βλέπουμε και την... Εδώ θα ήθελα να πω ένα πλεονέκτημα της τεχνικής ΜΟΚΑ, όπου σε σχέση, ας πούμε, με τις προηγούμενες μεθόδους που έχω κάνει, που είναι το λέιζερ και τα διοσυχνότητες, είναι ότι σε μια τέτοια φλέβα όπως βλέπουμε εδώ, η οποία είναι επιφανειακή, η σαφηνής. Δηλαδή βλέπετε ότι διαγράφεται στο μυρό και φτάνει μέχρι πάνω και είναι πάνω στο δέρμα. Εδώ είναι μια περίπτωση που είναι πλήρη αντένδειξη για να κάνουμε λέιζερ ή διοσυχνότητες. Επειδή έχω κάνει όλες τις μεθόδους και γι' αυτό πρέπει ο γιατρός να έχει κάνει όλες τις μεθόδους, να ξέρει πότε και ποια θα χρησιμοποιήσει για κάθε ασθενή. Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι λάθος να γίνει μια μέθοδος, όπως είπα, από τις προηγούμενες, διότι είναι επιφανειακή και μπορεί να κάψουμε το δέρμα. Εδώ, σε την περίπτωση αυτή, έχει άμεση εφαρμογή η τεχνική ΜΟΚΑ. Σωστή. Γιατί έχει ένδειξη και σε επιφανειακές φλέβες. Πού δεν έχει ένδειξη μόνο? Σε ένα σημείο. Όταν η φλέβα, η διάμετρο της αφινούς είναι πάνω από 1,4-1,5 εκατοστά. Όταν είναι πιο μεγάλη. Αν είναι λοιπόν πάνω από 1,4-1,5, θα κάνουμε τις άλλες δύο μεθόδους που ανέφερα. Θέλετε να μας αναλύσετε λιγάκι τη μέθοδο αυτή? Βεβαίως. Και επίσης θα ήθελα να πω ότι το σημαντικό ακόμα είναι ότι πάλι ο ασθενής θα κινητοποιηθεί και εδώ γρήγορα, και ότι μπορεί να γίνει και μόνο με τοπική αναισθησία. Αποφύγουμε τελείως τη... Δηλαδή, στο εξωτερικό, φανταστείτε, γίνεται και σε επίπεδο ιατρείου, ενός οργανωμένου ιατρείου. Και εδώ επίσης θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, όταν κάποια θέματα άλλα έτσι νομικά λυθούν. Σωστά. Πάμε να βλέπουμε το βίντεο, να δούμε τεχνική, για να καταλάβουμε λιγάκι πώς λειτουργεί. Τι βλέπουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε. Βλέπουμε λοιπόν το φλεβικό σύστημα ενός ανθρώπου. Βλέπουμε το αίμα το οποίο προσπαθεί, βλέπετε, ρυθμικά με την αναπνοή. Οι φλέβες ανοιγοκλίνουν, οι βαλβίδες, βλέπετε, ανοιγοκλίνουν και το αίμα επιστρέφει στην καρδιά. Όταν λοιπόν ξεχυλώσει η βαλβίδα και μετά και όλη η φλέβα, το αίμα γυρίζει προς τα πίσω. Και αυτό είναι ο ορισμός της φλεβικής ανεπάρκειας. Αυτό είναι το σύστημα του Clarivane, το οποίο είναι ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο προσαρμόζεται με τον καθετήρα, τον εδωαυγικό, ο οποίος, όπως βλέπετε, περιστρέφεται με 3.500 στροφές το λεπτό. Σε αντίθεση με τις άλλες δύο μεθόδους, όπου χρησιμοποιούμε τη θερμική ενέργεια, εδώ έχουμε τη μηχανική ενέργεια. Άρα δεν έχουμε γεννήτρια, άρα δεν έχουμε θερμότητα. Δηλαδή, τη φλέβα την ξεχυλωμένη, να το πω έτσι απλά, δεν θα την καταστρέψουμε, δεν θα την κλείσουμε με θερμική ενέργεια, θα την κλείσουμε με μηχανική, με την περιστροφή του καθετήρα. Και αυτό βοηθάει πού? Αυτό βοηθάει στο να θεραπεύσουμε την πάσχουσα φλέβα. Η οποία είναι χαλαρωμένη ουσιαστικά. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχει χαλαρώσει τόσο πολύ, που αντί να είναι 0,3-0,4 εκατοστά, δηλαδή 3-4 χιλιοστά, αυτή έχει ξεπεράσει και είναι 1,3, 1,5 και παραπάνω. Εδώ γίνεται η εισαγωγή του καθετήρα. Εδώ είναι η πάσχουσα φλέβα, η χαλαρωμένη, η διατεταμένη. Ο καθετήρας λοιπόν, ο οποίος αρχίζει και περιστρέφεται από τον γιατρό, από τον αγκιοχειρουργό, ο οποίος χειρίζεται το μηχάνημα, περιστρέφεται, γίνεται σύγκληση της φλέβας και ταυτόχρονα εγχύουμε και σκληρυντικό υγρό. Αυτό είναι το επίσης πολύ σημαντικό, ότι ταυτόχρονα έχει ενσωματωμένη σύρυγα πάνω το μηχάνημα, που τη βλέπετε εδώ. Δίνουμε λοιπόν και σκληρυντικό υγρό, όπως κάνουμε στη σκληροθεραπεία με αφρό, και έτσι επιτυχάνεται η σύγκριση της φλέβας. Φανταστείτε ότι εδώ δεν χρειάζεται καθόλου να κάνουμε τοπική αναισθησία. Wow. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι καμία μέθοδος δεν είναι τέλεια.
Πρώτον. Όλα είναι ανάλογα για το πόδι, όπως είπατε κι εσείς. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να έχει γνώση όλων των μεθόδων. Θα πρέπει να μπορεί να συνδυάσει μεθόδους επίσης. Να διαλέξει την κατάλληλη μέθοδο για τον ασθενή. Πάντα να καλύπτουμε, πάντα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Πάντα θα μαθαίνουμε και κανείς δεν μπορεί να πει ότι τα ξέρει όλα. Βέβαια. Πάντα, ενώ έχουν περάσει 10 χρόνια ασχόλησης με τις ενδοσκοπικές αυτές μεθόδους στη θεραπεία των κυρσών, πάντα ακόμα και τώρα αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα μαθαίνω. Ότι πάντα, γιατί βλέπετε περιστατικά. Πάντα διδάσκομαι. Πιο πολύπλοκα καμιά φορά. Και, ακόμα, και είναι πρόκληση να βλέπεις και περιστατικά που δεν μπορούσε να τα κάνεις παλιότερα. Και ενώ τώρα υπάρχει λύση. Να μπορείς τώρα να τους δώσεις μια λύση. Μα είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι 30% των περιστατικών τώρα μπορεί να λυθεί με αυτή τη μέθοδο. Ενώ πριν δεν υπήρχε καν μέθοδος για να λύσουμε το πρόβλημα. Ακόμα δηλαδή και στα αρχικότερα στάδια που δεν θα θέλαμε να κάνουμε μια επέμβαση στον ασθενή που να του δημιουργήσει και πόνο ίσως μετά. Σωστά. Γιατί και κάποιες επεμβάσεις είναι και πόδινες. Εδώ. Αυτό το καλό που έχουμε με την τεχνική μόκα είναι ότι ο πόνος είναι σχεδόν μηδενικός. Μάλιστα. Πραγματικά σχεδόν μηδενικός. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Το βίντεο μας τελείωσε για να πάμε σε διάλειμμα ή έχουμε ακόμα βίντεο. Ωραία. Συνεχίστε μας, εξηγήστε μας εδώ τι βλέπουμε στο βίντεο. Εδώ βλέπουμε τη βαλβίδα η οποία προσπαθεί, η οποία είναι χαλαρωμένη και προσπαθεί να ανοιγοκλίνει και δεν τα καταφέρνει και το αίμα επιστρέφει. Και ξανά βλέπουμε τότε το καθητήρα να περιστρέφεται. Με θερμική ενέργεια και με την έχηση του υγρού πετυχαίνεται η πλήρη σύγκληση της φλέβας. Έχουμε αυτή τη στιγμή και πενταετές follow-up, που είναι πολύ σημαντικό. Και παραπάνω στην Αμερική. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί έχει ξεκίνησε. Διάρκεια η θεραπεία. Έχει διάρκεια η θεραπεία. Ότι μετράει αυτή τη στιγμή γύρω στα 6 χρόνια. Και μπορώ να πω ότι θα μας βοηθήσει να λύσουμε προβλήματα τέτοιου είδους στον ασθενή, όπως είπα, που η φλέβα είναι επιφανειακή και εκεί θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε με την κλασική μέθοδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Εδώ λοιπόν ο καθητήρας Clarivane έρχεται να μας δώσει αυτή τη λύση. Επίσης, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μπορούμε να κάνουμε φλέβες όπως είναι η ελάσσονα σαφήνη που είναι πίσω από το γόνατο στη γάμπα. Όπου εκεί, επειδή υπάρχει το νεύρο, γειτονεύει με τη φλέβα, με τις άλλες μεθόδους, ίσως, λέω ίσως γιατί δεν ήταν σαν μικρό ποσοστό, θα μπορούσαμε να του κάνουμε και κάκωση στο νεύρο και να έχει μόνιμο μούδιασμα. Εδώ λοιπόν καταργούμε και αυτή την επιπλοκή. Μάλιστα. Τη μικρή, ας το πούμε, επιπλοκή. Και το βίντεο ήταν αρκετά περιγραφικό. Λοιπόν, κύριε Ηλία, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλες ερωτήσεις για τη μέθοδο. Face to face, συνεχίζουμε με τον αγγειολόγο, αγγειοχειρουργό, τον κύριο Χαράλαμπο Ηλία. Κύριε Ηλία, μιλάμε για τη χρονική φλεβική ανεπάρκεια. Να πούμε λίγα για τη διάγνωση, για να φτάσουμε στο σημείο, να φτάσει στο σημείο κάποιος, να έρθει ο ιατρείος σας, να παραπονεθεί, να γίνει διάγνωση. Πώς γίνεται? Η πιο εύκολη διάγνωση, που εκτός από την κλινική εξέταση, όπου θα μας δείξει κάποια σημάδια στα πόδια που έχουν δημιουργηθεί από την φλεβική ανεπάρκεια, είναι το έχρωμο υπερηχογράφημα. Αυτό είναι πολύ καλό, είναι καθοριστικό, θα μας δείξει τις βαλβίδες, θα μας δείξει το φλεβικό σύστημα, πώς λειτουργεί, αν υπάρχει χαλάρωση ή όχι. Γίνεται εύκολα, είναι επαναλήψιμο. Δεν έχει ακτινοβολία, να μην έχει και ο κόσμος κάποιο φόβο ότι μπορεί να έχει κάτι. Δεν είναι μέθοδος που γίνεται με σκιά γραφικό και μας δίδει εικόνα πάρα πολύ καλή. Πάνω από 99% μπορούμε να διαγνώσουμε σήμερα με ένα έχρωμο υπερηχογράφημα. Τώρα, εσείς κάνετε μια καινούρια τεχνική, την τεχνική μόκα, η οποία είναι Clarivane, έτσι. Είναι το σύστημα αυτό. Είναι το σύστημα Clarivane. Και ναι. Είναι ενδοαυλική τεχνική. Ενδοαυλική τεχνική. Και γίνεται η επιλογή τώρα των υποψήφιων. Πώς γίνεται, δηλαδή πώς επιλέγεται ότι ο συγκεκριμένος υποψήφιος θα πρέπει να υποβληθεί σε αυτή την τεχνική. Τον επιλέγουμε για αυτή τη τεχνική. Στη μέθοδο. Το πολύ ωραία ερώτησή σας. Το ένα και σημαντικό είναι επίσης ότι όταν η φλέβα του ασθενούς μας είναι μικρότερη, όπως σας είπα, από 1,4 σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ και τα guidelines, κατευθυντήριες γραμμές δηλαδή, που υπάρχουν παγκοσμίως, είναι ότι πρέπει να είναι κάτω από 1,4 εκατοστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να τηρούμε τους κανόνες. Οπότε το μέγεθος της αφήνωσης φλέβας. Της φλέβας που έχει χαλάσει, δηλαδή που έχει ανοίξει και έχει συμπαρασύρει μετά όλους αυτούς τους κυρσούς στο πόδι και θα λεπορούν τον ασθενή. Έχουμε και κάποιες φώτο να τις δείχνουμε, να μας αναλύετε, κύριε Ηλία, τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Να, όπως εδώ, κοιτάξτε μια περίπτωση τώρα, όπου η σαφηνής φλέβα που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι όλη επιφανειακή. Εδώ δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε δυστυχώς τις παλαιότερες τεχνικές φυσικά και γι' αυτό ήρθε αυτό το, λέω δυστυχώς, γιατί ήρθε το κενό αυτό να το καλύψει η μέθοδος Μόκα, η οποία με τον καθητήρα τον Clarivane θα μπορούμε να φτιάξουμε την επιφανειακή αυτή φλέβα χωρίς να την αφαιρέσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό.
δεν κάνουμε αφαίρεση της αφινού σε καμία περίπτωση. Και εδώ βλέπετε άλλη μια περίπτωση, σε άντρα πάλι, για να μην λέτε ότι μόνο οι γυναίκες πάσχουν από αυτή την πάθηση. Λοιπόν, ότι και εμείς οι άντρες έχουμε πολλά περιστατικά αντίστοιχα. Βλέπετε εδώ, φλέβα επιφανειακή. Αυτό τον ασθενή θα τον επιλέξω για τη μέθοδο αυτή. Εκτός και αν, όπως σας είπα, είναι η φλέβα του πολύ μεγαλύτερη από το 1,4 εκατοστά, 1,5 maximum, οπότε εκεί θα επιλέξω άλλη τεχνική. Το λέζε συγκεκριμένα ή τις ραδιοσκηνότητες που είπαμε. Αλλά δεν του παρόντος τώρα αυτό. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό είναι και οι δραστηριότητες του ασθενούς. Δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος φανταστείτε ότι είναι δραστήριος, θέλει να επανέλθει στις δραστηριότητες του γρήγορα. Mm-hmm. Δεν μπορεί να αποουσιάσει από τη δουλειά του. Φανταστείτε τώρα αυτόν τον ασθενή να τον χειρουργήσει κανείς με ανοιχτή μέθοδο. Που θα πρέπει ένα 20ήμερο περίπου να αναρρώσει και παραπάνω. Και πρέπει να κάτσει στο κρεβάτι. Να φοράει μετά. Ίσως στην αρχή να χρειαστεί λίγο, αλλά δεν θα μπορεί να περπατήσει εύκολα, θα έχει πόνο. Ενώ με την τεχνική αυτή, βλέπουμε ότι ο ασθενής φεύγει από το νοσοκομείο σε λίγες ώρες, σε 2-3 ώρες. Δεν θα χρειαστεί να πάρει γενική αναισθησία. Πολλές φορές δεν θα χρειαστεί να πάρει ούτε μέθη και να γίνει μόνο με τοπική αναισθησία. Ακόμα και αυτή η κυρσή μεγάλη που είδατε εδώ, σε αυτή την προηγούμενη φωτογραφία, θα μπορούν να αφαιρεθούν και μόνο με τοπική αναισθησία. Οπότε έτσι δεν έχουν ποσοστά θρομβώσεως, γιατί ο ασθενής κινητοποιείται, περπατάει γρήγορα. Επανέρχεται στις δραστηριότητές του, δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερα παυσίπονα, σπάνια να πάρει παυσίπονο. Ένα μικρό ποσοστό παίρνουν μόνο, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, ένα ποσοστό 5%. Οπότε όλα αυτά νομίζω πως για την επιστήμη είναι πλεονεκτήματα να μπορέσουμε να τη φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όμως δεν μπορεί να έρθει από τη μια μέρα στην άλλη αυτό. Πρέπει να έχει ασχοληθεί κανείς. Για να κάνει κανείς, ήθελα να πω το εξής σημαντικό, κυρία Τζάθα. Για να κάνει κανείς αυτή τη μέθοδο, πρέπει να έχει περάσει και από τα άλλα στάδια. Επειδή είναι καινούργια τεχνική, γίνεται μόνο 5 χρόνια. Το καινούργιο είναι 5 χρόνια. Γιατί μια τεχνική τώρα, σήμερα έχει... πρέπει να κάνει 15 χρόνια για να πει ότι έχει προχωρήσει. Αν έχει κάνει αυτή την τεχνική πριν 5 χρόνια. Δεν μπορεί να, μπορεί να την ξανακάνει. Ή δεν χρειάζεται ποτέ. Αν υπάρξει πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε συναντήσει τέτοια προβλήματα μέχρι τώρα να ξανανοίξει φλέβα. Πολύ καλό αυτό, σημαντικό. Στην πενταετία τουλάχιστον, στην εξαετία, όχι. Τα ποσοστά είναι πάνω από 95-97%. Όπως και με τις άλλες. Αλλά ήθελα να πω ότι όταν ένας γιατρός, αγιοχειρουργός, δεν έχει κάνει καμία τεχνική ενδοσκοπική, δηλαδή να έχει κάνει λέιζερ παλιότερα και προσπαθήσει να κάνει πρώτα αυτή την τεχνική, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Τότε ποιος είναι γιατί θα δυσκολευτεί, για αυτή τη θεραπεία. Πρέπει ο γιατρός να είναι εξειδικευμένος στις ενδοσκοπικές τεχνικές, να έχει γνώση του υπερήχου. Η μέθοδος και αυτή γίνεται με υπέρηχο, με συνεχή καθοδήγηση. Δεν πάει τυφλά. Οπότε έχετε αυτή τη τηλεόραση μπροστά σας. Οπότε θέλω να πω το εξής. Δεν μπορεί ένας γιατρός που δεν είναι έμπειρος να πάει να κάνει αυτή την τεχνική. Διότι θα έχει τρομερές δυσκολίες και στην απεικόνηση και στον υπέρηχο που δεν θα ξέρει, δεν είναι εκπαιδευμένος στο υπέρηχο και στην τεχνική και στις δυσκολίες που θα συναντήσει. Πρέπει λοιπόν να έχει ασχοληθεί και με τις άλλες τεχνικές. Σωστά. Γιατί αυτή η μέθοδος είναι το κάτι παραπάνω στην εφαρέτρα μας και στο προστάσιο μας. Σωστά. Τώρα, οι ενδείξεις. Να μας πείτε ποιες ακριβώς είναι οι ενδείξεις για μια τέτοια θεραπεία. Οι ενδείξεις είναι, νομίζω ότι μία την είπαμε. Ακούμε όλες. Και στους νέους ανθρώπους. Αναφερθήκατε για κάποιον που όταν έχει κάνει λέιζερ, μπορεί είπατε να την κάνει ή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη μέθοδο. Ένας γιατρός, λέω, που δεν έχει ασχοληθεί με άλλες μεθόδους, θα δυσκολευτεί πολύ να την κάνει αυτή. Σε έναν ασθενή. Οπότε, δεν θα την κάνει καν, ευχόμαστε. Χρειάζεται να κάνει μια εκπαίδευση αρκετά καλή σε αυτό. Ακριβώς. Γι' αυτό υπάρχουν και οργανώσεις. Εσείς έχετε κάνει, δόξα τω Θεώ, εκπαίδευση και στην Αγγλία και στη Γερμανία, οπότε είστε ειδικός σε αυτή τη μέθοδο. Και όπως σας είπα, πάντα ανακαλύπτουμε και πράγματα καινούργια. Υπάρχουν και περιπτώσεις δύσκολες όπου είναι πρόκληση για να τις κάνουμε. Ωραία, οπότε να αναλύσουμε λιγάκι, γιατί αναφερθήκαμε σε διάφορες μεθόδους. Είπατε για λέιζερ, για τη μόκα με το μηχάνημα Clarivine. Παλιότερη τεχνική. Οπότε ποιες είναι όλες οι τεχνικές αντιμετώπισης που υπάρχουν. Σε έναν ασθενή που έχουμε φλεγγύη ανεπάρκεια. Ακριβώς, που υπάρχει αυτό το πρόβλημα και από εκεί και πέρα φυσικά ανάλογα τον ασθενή αντιμετωπίζεται με την α, β, γ μέθοδο. Στην αρχή, ένας ασθενής που θα έρθει με φλεγγύη ανεπάρκεια είναι αρχικό στάδιο, μπορούμε να του δώσουμε. Αυτό που δεν ανέφερα είναι ότι μπορούμε να του δώσουμε συντηρητική αγωγή. Υπάρχουν φλεβοτονικά φάρμακα πολύ καλά, το οποίο είναι και φυτικά κιόλα και δεν έχουν παρενέργειες, δεν είναι χημικά. Πολύ σημαντικό. Και μπορούμε να το αυτά σας θεραπεύουν τα πράγματα ή και θεραπεύουν. Αυτά θα βοηθήσουν να ισχυροποιήσουν λίγο το φλεβικό τείχομα, να μπορεί να μην ξεχυλώνει. Οπότε τα προτείνετε αυτά έτσι κι αλλιώς. Τα προτείνουμε έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Θα βοηθήσουν, θα ανακουφίσουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι στα αρχικά στάδια. Θα φορήσει όμως και ελαστική κάλτσα ή καλσόν η γυναίκα. Είναι πολύ σημαντικό να φοράμε κάλτσες, διότι μειώνεται η πίεση στο πόδι και. Μειώνοντας η πίεση στο πόδι, μειώνονται και τα συμπτώματα, ελαχιστοποιούνται τα συμπτώματα. Άρα λοιπόν,
Έτσι είναι αυτή η συντηρητική αγωγή. Τώρα, οι επεμβατικές τεχνικές και η συγκεκριμένη μέθοδος, η ΜΟΚΑ, μπορούμε να την εφαρμόσουμε, όπως είπα, από τα αρχικά στάδια. Μπορούμε να την κάνουμε δηλαδή στάδιο 1, 2 και 3 της πλευρικής ανεπάρχειας, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί στο στάδιο 1 δεν θα τους προτείναμε κάτι άλλο το ασθενή να το λύσουμε το πρόβλημα, παρά μόνο φαρμακευτική αγωγή. Επίσης, η σκληροθεραπεία είναι και αυτή μια τεχνική η οποία συνδυάζεται στα αρχικά στάδια. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ενέσεις. Όταν είναι μικρό το πρόβλημα, όταν δεν έχει ανεπάρκεια στις σαφήνεις φλέβες, κάνουμε απλή σκληροθεραπεία. Μάλιστα. Με υγρό και αφρό. Σωστά. Αυτές είναι οι μεθόδου. Αυτές είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε. Okay. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για τα πλεονεκτήματα και σε τι υπερτερεί η ενδοαυλική μέθοδος, που είπατε εσείς, η μέθοδος ΜΟΚΑ, με το μηχάνημα Clarivine. Και να παίξουμε και το βίντεο και να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε. Μάλιστα. Εκτός από που σας είπα ότι μπορούμε να το κάνουμε και σε φλέβες επιφανειακές, που είναι πάνω στο δέρμα, που είναι κάτω από μισό εκατοστό, που με τις άλλες μέθοδοι δεν θα μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε και θα έπρεπε να κάνουμε αφαίρεση, εδώ αντιμετωπίζεται. Άρα λοιπόν αφορά ένα ποσοστό που μπορεί να ξεπερνάει και το 20%. Αν πούμε ότι έχουμε και νέους ανθρώπους που είναι στα αρχικά στάδια, και εδώ επίσης στα αρχικά στάδια μπορεί να αντιμετωπιστεί και να εφαρμοστεί. Σημαντικό είναι ότι αυτό το βλέπετε το εξάρτημα, είναι το εξάρτημα του Clarivine, το οποίο αποτελείται από ένα πιστόλι, βλέπετε, με μία σκανδάλι, όπου πυροδοτεί την περιστροφή του έλικα αυτού μπροστά, του καθετήρα, ο οποίος με 3.500 στροφές το λεπτό περιστρέφεται. Και ταυτόχρονα εγχύουμε και σκληρυντικό υγρό, όπως βλέπετε, από τη σύρυγγα που είναι σωματωμένη. Άρα δεν χρειαζόμαστε γεννήτρια. Όπως χρειαζόμαστε με τις άλλες δύο μεθόδους. Δεν χρειαζόμαστε λοιπόν γεννήτρια, που είναι και αυτό ένα σημαντικό, να μην έχει κανείς το κόστος ενός μεγάλου μηχανήματος. Και επίσης ότι δεν εφαρμόζεται θερμική ακτινοβολία, θερμική ενέργεια. Παρά μόνο μηχανική. Και αυτό θεωρείται πλεονέκτημα για τις περιπτώσεις που σας είπα πριν, διότι έχεις λιγότερο πόνο πραγματικά, γι' αυτό και δεν κάνουμε ούτε τοπική αναισθησία και ταχύτερη κινητοποίηση. Γιατί δεν εφαρμόζουμε, όπως είπα, θερμική ενέργεια. Που η θερμική ενέργεια μπορεί, άμα είναι ένα παρακείμενο νεύρο, μπορεί να το μουδιάσει λίγο, μπορεί να το κάνει να πονάει μετά για λίγο καιρό. Εδώ το καταργούμε αυτό το πρόβλημα. Ο καθετήρας, όπως βλέπετε, περιστρέφεται. Οι φλέβες με τις βαλβίδες τους συγκλίνονται σιγά-σιγά, η χαλαρωμένη φλέβα ταυτόχρονα με την έχηση του υγρού, και αυτό προκαλεί εδώ ο έλικας είναι ότι αγγίζοντας το ενδοθήλιο δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα, δεν πονάει ακόμα, και στο χέρι σας να το δοκιμάσετε δεν πονάει, αλλά μέσα στη φλέβα περιστρεφόμενο αρχίζει και δημιουργεί ένα ερεθισμό του ενδοθήλιου, το οποίο κάνει κολαψάρισμα. Δηλαδή, να πούμε πάλι λίγο ο τρόπος αναισθησίας ποιος είναι, να καταλάβουν οι τηλεθεατές, ότι τώρα μπορεί να αντιμετωπιστεί και αμυγός μόνο με τοπική αναισθησία. Που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται και στην περίπτωση αυτή και νοσοκομιακή παραμονή του ασθενούς. Α, αυτό μπορεί να το κάνει σε γιατρείο, στο γιατρείο σας, να το τονίσουμε και αυτό. Αυτό μπορεί να πολύ φοβούνται την ιδέα ενός νοσοκομείου, μιας κλινικής. Μάλιστα. Αυτό, όπως γίνεται και στο εξωτερικό και εδώ στην Ελλάδα επίσης το έχουμε εφαρμόσει, μπορεί να γίνει σε ένα οργανωμένο ιατρείο. Χωρίς να υπάρχει, χωρίς να χρειάζεται αναισθησία ή χορήγηση υγρών κτλ. Τώρα, πόση ώρα διαρκεί η διαδικασία αυτή, πόση ώρα διαρκεί για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα? Αμυγώς η όλη δράση και η επέμβαση με τον καθετήρα, τον Clarivine, κρατάει περίπου μισή ώρα. Μάξιμουμ 40-45 λεπτά, όταν όμως θέλουμε να διορθώσουμε και το αισθητικό πρόβλημα του ή της ασθενούς, που είναι η κυρσή και οι φλέβες οι εξωτερικές, εκεί μπορεί να κρατήσει και 20 λεπτά παραπάνω και μισή ώρα, αναλόγως με το πόσους κυρσούς έχει και πρέπει να τους καθαρίσουμε. Γιατί, όπως είπαμε, πρέπει να κάνουμε και μικροχειρουργική, να καθαρίσουμε τους κυρσούς αυτούς, να μην είναι έτσι τόσο σε επαφή με το δέρμα που το τραυματίζουν. Ή μπορούμε να κάνουμε και σκληροθεραπεία αργότερα. Αλλά καλό είναι να τα αντιμετωπίσουμε και στον ίδιο χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα χρόνο να προσφέρουμε. Και τα δύο. Και τα δύο. Οπότε να μην ξανάρχεται, να μην ταλαιπωρείται. Να μην χρειαστεί περισσότερες επισκέψεις. Τώρα, κύριε Ηλία, εσείς έχετε μια τεράστια πείρα, τεράστια γκάμα ασθενών. Θέλετε να μας πείτε, η αντιμετώπιση με τη συγκεκριμένη μέθοδο, επιλογή ποσοστιαία σε αυτή τη μέθοδο, πόσο είναι, δηλαδή ένα 50% των περιστατικών σας, 90%, πού έχει φτάσει? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπουμε με τα τωρινά δεδομένα. Γιατί πάντα, ξέρετε, οι τεχνικές αναπτύσσονται. Όλες οι ενδοσκοπικές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί 10 χρόνια πάρα πολύ τώρα. Αυτή τη στιγμή αφορά περίπου γύρω στο 30% των ασθενών. 30% είναι αρκετά μεγάλο. Και όσο πάει και αυξάνεται.
Μπορεί να αυξηθεί. Σε 100 άτομα, τα 30 άτομα θα τα αντιμετωπίσετε με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Με την τεχνική μόκα. Και οι υπόλοιπες, για πείτε μας ποσοστά. Οι υπόλοιπες περιπτώσεις μπορεί να αφορούν φλέβες οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες, όπως σας είπα, από τη διάμετρο του 1,4. Οπότε θα εφαρμόσουμε άλλη τεχνική. Όμως αυτή τη στιγμή αφορά τουλάχιστον ένα 30%, το οποίο μπορεί να αυξηθεί και άλλο περισσότερο. Τώρα είναι το 30% αυτό που δεν υπήρχε λύση, ή μέσα σε αυτό το ποσοστό το 30% είναι επίσης και η καλύτερη λύση για τώρα? Υπήρχε λύση και πριν, αλλά όχι ίσως η καλύτερη. Ακριβώς. Ή η πιο ανώδυνη. Mm-hmm. Τώρα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι πραγματικά το αποτέλεσμα και η διάρκεια της ερώτησης είναι πραγματικά ανώδυνο. Ωραία. Δεν είναι απλά το λένε, γιατί πολλές φορές μπορεί να λέγεται αυτό και να μην είναι έτσι όπως το λένε. Ναι. Χάρη, ας πούμε, της περιγραφής. Δηλαδή μπορεί κάποιος να αντέξει και λίγο πόνο. Ναι. Εδώ πραγματικά ο πόνος είναι, τι να σας πω, πολύ λιγότερος από ότι να κάνεις, ας πούμε, μία αιμοληψία. Wow. Να δώσει κανείς αίμα, να κάνει μια γενική αίματος. Είναι και λιγότερος ίσως. Τα αποτελέσματα φαίνονται άμεσα? Τα αποτελέσματα στον ασθενή θα φαίνονται, ανακουφίζεται και το αισθάνεται άμεσα. Mm-hmm. Νιώθει σαν να φύγει ένα βάρος από πάνω του. Νιώθει ότι το πόδι του πλέον δεν κουράζεται και μπορεί να στέκεται ώρες όρθιος χωρίς να πρίζεται. Και το αισθητικό αποτέλεσμα με τις μεθόδους που σας είπα που κάνουμε ταυτόχρονα, βεβαίως θα το δει μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Τώρα, αυτό θεωρείται χειρουργείο ή θεωρείται απλώς μια τεχνική? Λοιπόν, πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Γίνεται στο χειρουργείο, την κάνουμε σε χώρο χειρουργείου για να είναι αποστηρωμένος ο χώρος. Αλλά στο ιατρείο? Να υπάρχει ασφάλεια. Στο ιατρείο? Μπορούμε να το κάνουμε και στο ιατρείο. Μάλιστα. Βέβαια, μέχρι τώρα προτιμούμε να γίνεται στο χώρο του νοσοκομείου. Μπορεί να γίνει και στα εξωτερικά ιατρία που έχει. Mm-hmm. Για να είναι αποστηρωμένος ο χώρος, να μην έχουμε θέματα μικροβίων και μολύσεων και θέματα δυσυψίας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το λάβουμε υπόψη για να μην έχουμε επιπλοκές. Όμως, τηρώντας τις προδιαγραφές και γνωρίζοντας και ο γιατρός και έχοντας γνώση και του υπερήχου και της τεχνικής, μπορεί να γίνει και στο ιατρείο. Τώρα, μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί κάποιος να γυρίσει στις δραστηριότητες του? Μπορεί να είναι και επαγγελματικές, να κάτσει. Γιατί αν κάθεσαι και υπάρχει αυτή η ακινησία και δεν κυκλοφορεί το αίμα όπως κυκλοφορεί όταν προπατάς ή όταν τρέχεις ή κάποια άλλα πράγματα. Φανταστείτε ότι η κινητοποίηση μπορεί να γίνει άμεσα, αμέσως, μέσα στη μισή ώρα μετά το πέρας της έμβασης με κλάδι βέιν. Δευτέρα έρχεσαι, κάνεις χειρουργείο, για Τρίτη πας δουλειά. Στην περίπτωση αυτή μπορείς να πας και την άλλη μέρα για δουλειά. Και έχεις ήδη και με πολλούς ασθενείς μου, οι οποίοι ήταν και η δουλειά τους τέτοια και η προσωπική τους δουλειά, όπου πήγαν την άλλη μέρα. Προσέχοντας βέβαια, φορώντας κάλτσα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ναι, μένω. Ο ασθενής θα περπατήσει σε μισή ώρα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η κάλτσα, τελικά τι τονίζετε? Είναι πολύ σημαντική. Την δίνετε εσείς ή συνταγή και πάει στο φαρμακείο και την παίρνει? Θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα του ασθενούς, να την παραγγείλουμε, όχι mm-hmm. έτσι, mm-hmm. και να είναι σωστή, να είναι ακριβώς στο πόδι του. Η κάλτσα αυτή είναι πολύ σφιχτή, δηλαδή. Είναι σφιχτή αρκετά. Είναι, βέβαια, είναι η λιγότερο σφιχτή από τις πολύ σφιχτές. Είναι η κλάση 1. Μπορούμε να δώσουμε. Τη φοράς την ημέρα όταν προπατάς ή το βράδυ κοιμάσαι, πότε τη φορά? Η σύσταση είναι να τη βγάζουμε το βράδυ στον ύπνο. Παρότι μερικοί, τώρα είναι και δύο σχολές εδώ γιατρών, μερικοί γιατροί στο εξωτερικό, συνάδελφοι που εφαρμόζουν την ίδια τεχνική μόκα, προτείνουν να αποφορέκεται και το βράδυ. Βέβαια, στη χώρα μας είναι λίγο δύσκολο, ειδικά τους, φανταστείτε, τους μήνες τους θερμούς, να φοράμε την κάλτσα συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, αν εξαιρέσουμε τις ώρες του ύπνου, καλό είναι να φοριέται τις υπόλοιπες ώρες. Θα βοηθήσει στο καλό αποτέλεσμα που θέλουμε. Μάλιστα. Έχουμε και άλλα περιστατικά να δείξουμε φώτο? Πάμε να δείξουμε και άλλα περιστατικά, γιατί η εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Και ειδικά όταν βλέπουμε πόσο δραματικό είναι το πόδι πριν και βλέπουμε τη λύση, πόσο όμορφο είναι το πόδι, γιατί πραγματικά ομορφαίνει. Εδώ βλέπετε και διαφορά στο είδημα. Βλέπετε τη γάμπα του άντρα αυτού, πόσο πρισμένη ήταν πριν και πόσο. Εδώ είναι λίγες μέρες μετά, είναι 15 μέρες μετά. Μα και ο άντρας πάει στην παραλία και εκείνος δεν θέλει να φαίνεται ωραίος. Δεν είναι ωραίο και όταν έναν άντρα που βλέπει όλε τι φλέπει να πετάγονται. Και πολλέ φορέ βλέπουμε, λόγω τη κακή αιμάτωση στην περιοχή εκεί που είναι η κυρσή, βλέπουμε ότι έχουμε και απόπτωση των τριχών. Η οποία όμω επανέρχεται μετά. Μόλι διορθωθεί το πρόβλημα, mm-hmm. Βλέπουμε μετά ότι ξαναρχίζει η τριχοφυΐα στα σημεία που δεν είχε καθόλου. Αν κινησμόντας τώρα χωρί τρίχε πλέον. Δεν είναι όπω παλιότερα ο άντρα εκραζόταν. Επειδή έχουμε δει πολλά μοντέλα, πολλά. Βλέπουμε πολύ διαφορετικά. Και εδώ βλέπετε άλλη περίπτωση ενός άντρα με πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή όμως η φλέβα, να σας πω, που φαίνεται εξωτερή, είναι παρακλάδι της αφήνους φλέβας που διορθώθηκε με την τεχνική μόκα. Μάλιστα. Οπότε αυτό το παρακλάδι καθαρίστηκε για να έχει
και καλό αποτέλεσμα μετά και να μην του χαλάσει το δέρμα του ασθενούς. Τεράστια τα πλεονεκτήματα. Εδώ είναι ένα πιο παλιότερα, όπου επίσης και εδώ το ίδιο βλέπουμε και ότι ο ασθενής αυτός είχε και μεγάλη υπέρχρωση, είχε δερματίτιδα, είχε κάνει έξεμα. Mm-hmm. Αλλά και πάλι να πούμε ότι πρέπει να προσέχουν κυρίως οι γυναίκες την υπέρχρωση, γιατί δεν φεύγει εύκολα μετά το χρώμα αυτό. Wow, εδώ βλέπουμε τεράστιο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα εδώ. Τι ηλικία έχει εδώ άντρα ασθενή, ο υποψήφιος? Είναι περίπου 50 χρονών. Τελικά πιο πολλοί άντρες έρχονται σε εσάς, βλέπουμε, κυρία Ηλία? Ή απλώς δείχνετε πιο πολλούς άντρες? Όχι, είναι τυχαία επιλογή. Α, εντάξει. Τυχαία επιλογή, αλλά πραγματικά το ποσοστό. Είχαν μεγαλύτερο πρόβλημα, βασικά. Είχανε, οι άντρες, όπως είπα, είναι πιο παραμεθυμένοι. Γιατί τα αφήνουν. Γιατί το αφήνουν ή γιατί φοβούνται να έρθουν περισσότερο και καμιά φορά. Εντάξει, δυστυχώς έρχονται συνοδεία. Γιατί φοβούνται? Δεν έρχονται οι άντρες μόνοι τους. Γιατί φοβούνται? Γιατί έχουν ακούσει την παλιά μέθοδο, για την κλασική, την ανοιχτή μέθοδο που είναι επώδυνη και μετά ενημερώνονται. Οι άντρες δεν αντέχουν καθόλου τον πόνο, το έχουμε καταλάβει. Και μπορεί και στον πόνο να μην μπορούν να τον αντέξουν τόσο. Βέβαια το παραμελούν γιατί ίσως αγνοούν και τον πόνο που έχουν όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Λόγω της δουλειάς. Ή νομίζουν πολλές φορές ότι έτσι πρέπει να είναι όλη τη ζωή, να είναι με πόνο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι χαρακτηριστική μια κουβέντα που μου είπε ένας ασθενής, ο οποίος είπε ότι λέει, νόμιζα ότι όλα μου τα χρόνια έπρεπε να πονάω και έπρεπε να ήμουν έτσι. Γιατί έτσι από ήταν από νέο παιδί. Ναι, ναι, αντέχει. Και μετά που ανακουφίστηκε, σαν να φύγει ένα βάρος. Ίσως, λοιπόν, και μα γι' αυτό υπάρχουν ασθενείς και κουμπές σαν και εμάς ενημερωτικές, να ενημερώνουμε τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η νέα τεχνική, η ανώδυνη, που δεν πονάει πάνω απ' όλα, γιατί κανένας δεν αντέχει τον πόνο, που δεν είναι ένα χειρουργείο, αυτό το βαρύ χειρουργείο που φαντάζεται ο καθένας. Είναι μια μέθοδο που πας στο ιατρείο ή πας στο νοσοκομείο, το λύνεις, την ίδια μέρα φεύγεις, βασικά μετά από μισή ώρα. Και είναι σπουδαίο ότι μπορεί σε μισή ώρα να λυθεί το πρόβλημά σου, ενώ έχεις αντέξει 10 χρόνια πόνο. Πολλοί αντέχουν και 5 και 10 χρόνια μια ταλαιπωρία χωρίς λόγο. Παίρνοντας φάρμακα συνέχεια πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και φορώντας συνέχεια κάλτσες χωρίς να τις βγάλουν ποτέ, ακόμα και το καλοκαίρι. Είναι πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Να δουλεύει κανείς με κάλτσες. Ακριβώς. Πείτε μας, λοιπόν, τι συμβουλές θα δίνετε στους τηλεθεατές κλείνοντας την εκπομπή μας. Αυτό που λέμε είναι ότι μια καλή διάγνωση και μια πρόληψη είναι πάρα πολύ καλή, mm-hmm, σε όλες τις παθήσεις και ειδικά σε αυτές εδώ τις παθήσεις που μπορούν να απειλήσουν και τη ζωή σε περίπτωση μιας τρόμβωσης. Η διάγνωση είναι απλή, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό και ίσως ο τρόπος που θα περιγράψαμε εδώ να είναι και στην πραγματικότητα ακόμα πιο εύκολος από ό,τι τα είπαμε. Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό λένε και οι ασθενείς. Έτσι, σημαντικό όλο αυτό. Λοιπόν, λύσεις υπάρχουν, η καινούργια αυτή τεχνική είναι που διαπρέπει, η τεχνική MoCA με το μηχάνημα Clarivine. Τώρα τα λέμε. Σωστά, αμερικάνικο το μηχάνημα, να πενέψουμε και το σπίτι μας, λόγω επειδή είμαστε και εμείς από την Αμερική. Και η τεχνική αυτή λύνει και περιστατικά ένα 30% των περιστατικών που δεν είχαν πριν λύσει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία, που ήρθατε στην εκπομπή. Θα μας ξανάρθετε να μιλήσουμε πολύ και για τις ευριαγγίες, μην ξεχάσετε, γιατί υπάρχουν πολλά φλεβικά προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μας παρακολουθείτε πιστά εδώ στην εκπομπή Face to Face. Πάμε να δούμε ένα πολύ ωραίο βίντεο που σας ενδιαφέρει. Γεια σας από εμάς. Face to face, σήμερα καλεσμένος έχουμε κάτι ιδιαίτερο. Τι έχουμε? Από τη μοναδική ελληνική θεατρική ομάδα στην Ελλάδα, μάλιστα, που μιλάνε αγγλικά. Αγγλικά, προωθούμε τα αγγλικά, γιατί είναι η δεύτερη γλώσσα στην Ελλάδα και φυσικά από το English Theatre Club. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τους ηθοποιούς μας στα αγγλικά. Mercia Lam, welcome. Yeah. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Face to Face. Thank you very much. Alexandros Ivos, welcome. Thank you for having us. Στην εκπομπή. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, today we're going to discuss about this great play, The Plaza Hotel. You want to tell us about it? Σήμερα θα καλωσορίσοντας τους ηθοποιούς μας, θα μας μιλήσουν λίγο για αυτή τη θεατρική παράσταση στα αγγλικά, το Plaza Hotel. Of course. Well, the English Theatre Club is a theater production company that does shows at schools, first of all, and in other places such as hotels. And today we have the great, great opportunity to explain to all of you what we're doing at the Athens Plaza Hotel. And we're actually playing the same show called The Plaza Hotel, which was written originally by Neil Simon and was adapted by Miss Tessa Clark, which is also the founder of the English Theatre Club. Οπότε θα τα πούμε και στα ελληνικά. Η συγκεκριμένη παράσταση είναι The Plaza Hotel του Neil Simon, φυσικά σε μια διασκευή της Tessa Clark.
Και παίζει στο Plaza Hotel και παρεμπιπτόντως λέγεται και Plaza Hotel συγκεκριμένη παράσταση. Έτσι δεν είναι? Yes, that's true. And how do you feel about the play? Well, I think it's wonderful because this year Neil Simon, who's still alive, is celebrating his 90th birthday. Oh. So it's a wonderful celebration of Neil Simon's amazing work that he has done over the years. Mm-hmm. So it's a wonderful opportunity to celebrate Neil Simon in one of his really famous comedies. Ακριβώς. Ο Νίλ Σάιμον που έχει γράψει τη συγκεκριμένη θεατρική παράσταση ζει και βασιλεύει συγκεκριμένα. Είναι 90 χρονών και είναι ηλικιακά ηλικία που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Οπότε το γεγονός ότι έχει ανέβει αυτή η παράσταση στο Plaza Hotel και όχι μόνο, γίνονται και άλλες παραστάσεις. Οι επόμενες παραστάσεις είναι 12 και 19 Μαρτίου, έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Yes, that's 12 right. And the 19th of March. Yes. And many, many more, so you can definitely contact the... μπορείτε να επικοινωνήσετε με το English Theatre Group. Πάμε να δούμε λίγο την παράσταση, λίγο για να πάρουμε αυτή την ωραία γεύση. Honey, Benny, Benny has locked himself in the bathroom. He's not coming up, and he's not getting married at the Plaza. Come on, you're kidding, right? Oh, he doesn't believe me. I'll kill myself. Never believes a word I say. I can talk into the blue in the face. Benny. A word I say. Ben Humley. Ah! Oh! I ripped my stockings. Yes, stockings. I got 68 guests. 9 waiters, 4 musicians, and a girl in a wedding dress waiting downstairs, Norma. Ben, are you in there? Oh, he's in there, he's in there. The only one in my family to have a son married at the Plaza, and I have torn stockings. Ben, I want you and your $800 suit out of there. So, Alexandros, is it true that... you are playing 3 roles. Yes, is that correct? Είναι αλήθεια ότι παίζεις 3 ρόλους στο θεατρικό αυτό? 3 roles, exactly. I have the exciting opportunity to be playing the young boy that doesn't want to get married, the crazy Mexican that comes in and is the waiter and does a crazy party inside the Athens Plaza, and the Roy, which is the husband, the angry husband, and all of these characters interact with Norma, which is Mercia's character. Mm-hmm. Okay, and Mercia, okay, well, εσύ παίζει 3 ρόλους ο Αλέξανδρος, θα τους απολαύσετε μόλις δείτε την παράσταση. Mm-hmm. Και Mercia... Okay, I'm on the stage the entire time. I play Norma Hubley. I play his mother, his wife, and the lady of the hotel. Mm-hmm. And I have the opportunity to dance, to be a little bit crazy, to mm-hmm. sing. We have a live pianist too. Who sings for us, uh-huh. and I've got the opportunity to just be crazy out there, and it's wonderful. Λοιπόν, Μέρσια μας λέει ότι παίζει τη σύζυγος, φυσικά. Αρχικά τη σύζυγο, παίζει και εκείνη με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Είναι μια παράσταση πάρα πολύ ωραία, ποιοτικά, αγγλικά, φυσικά είναι στα αγγλικά, για τα παιδάκια σας που και αυτά πιθανόν να θέλουν να δουν μια αγγλική παράσταση. Σίγουρα εμείς ενθαρρύνουμε όλους εσάς για το English Theatre Club. Να σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Thank you so much for coming, Alexandros. Thank you so much for coming, Mercia Lamb. Και είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι χαιρόμαστε εδώ στην εκπομπή Face to Face ότι υπάρχουν τέτοιες παραστάσεις και πολλές άλλες που κάνει το English Theater Club και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα που κάνει στα αγγλικά αυτές τις θεατρικές παραστάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.